Καινούργια σε βλέπω. Τώρα μπορώ και στο στόμα που είσαι ελεύθερος. Τώρα μπορείς, ναι. Και επειδή είμαι μια παραδοσιακή γυναίκα, όσο και αν δεν μου φαίνεται, και επειδή ξέρω ότι σου αρέσουν οι παραδοσιακές γυναίκες που φροντίζουν τον κύρι τους και τους πάνε και την παντόφλα στο σπίτι. Ναι. Σου έφερα τα παντοφλάκια σου, αγάπη μου, να είσαι χαλαρός σήμερα. Δηλαδή, αγάπη μου, θα έπρεπε αυτά τα παντοφλάκια. Νιώθω ότι πίσω από το στιβαρό παρουσιαστικό. Ναι. Κρύβεται ένα τρυφερό γκούφι. Και σου έφερα αυτά τα παντοφλάκια. Γκούφι. Με την καλή έννοια, όχι χαζό γκούφι. Θέλει να το κάνει all the way. Θα στα φορέσω. Να μου το φορέσω. Να γονατίσω, να στα φορέσω. Όχι, εδώ θα τα βάλω πάνω. Κοίταξε. Έτσι. Τι τραβάμε, Θεέ μου, σε αυτό το κανάλι. Κοίταξε να δει τώρα, λένε ότι οι γυναίκε δεν βάζουν πια στου άντρε. Τι λέτε καλά, οι γυναίκε τα πάντα κάνουμε. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν. Ορίστε. Τι νούμερο πήρε, τι νόμιζε ότι μου άλλο ο μικρό. Μου δώσανε. Δεν μπαίνει, παιδιά, η παντόφια, Παυλίνα! Μπαίνει! Πού να μπει αυτή, ρε! Μπήκε, όχι, μπήκε, ορίστε. Ορίστε. Τώρα θα είσαι άνετος. Τώρα, λέω, αγάπη μου, έλα. Είναι η πρώτη φορά που μου συνέβη στη ζωή μου. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που μια γυναίκα μου έβαλε μια παντόφλα. Τώρα θα είσαι άνετος. Την άλλη την αφήνω εδώ. Διότι η άλλη χρησιμότητα της παντόφλας, όπως ξέρετε, κορίτσια, σπίτι και θα μάθετε στον δρόμο, είναι να τη ρίχνεις μία στο κεφάλι. Όταν σου πω κάτι που δεν σε αρέσει. Θα σου κάνω έτσι. Μια παπ, μια με την παντόφλα στο κεφάλι. Ας την έχω εδώ πρώτη. Εγώ δεν σε styling. Είναι υπέροχο το look αυτό. Είναι το ένα το παπούτσι, το υπέροχο μου το κυριολέκι και η παντόφλα. Υπέροχο είσαι. Είμαι και γλυκούλης. Και αυτή να την εδώ. Τι έγινε, γιατί άλλαξε το μαλλί, ρε. Το βαρέθηκα πάρα πολύ. Είμαι ξανθιά από το 1998. Ξέρεις ότι λένε ότι οι πιο μοιραίες, οι πιο κακές, οι πιο δύσκολες για τους άντρες είναι σκούρες. Αλήθεια? Ναι, οι ξανθιές είναι κουκουρούκου. Εντάξει, υπάρχουν και ξανθές μοιραίες. Βλέπεις το. Πώς είναι αυτή τη φοβερή σειρά με τον Kevin Spacey, το House of Cards. Ναι. Robin Wright, μοιραία, σκληρή. Ναι. Και είναι αλλά ξανθιά. Όσες έχω δει να είναι δολοφόνες, έτσι, άγρες ήταν σκούρες. Μ' αρέσει όμως το look, σου πάει. Αρέσει. Και εμένα μου αρέσει. Το είχα βαρεθεί πάρα πολύ το ξανθό. Και νομίζω ότι το καστανό μου με βάζει και σε μια καινούργια περίοδο τη ζωή μου. Είπε ότι τα γλυφτρόνια που είναι γύρω-γύρω γενικά δεν σ' αρέσουν να έχει γλύφτε που λένε κούκλα είσαι θεά είσαι. Μέχρι να γίνει 200 θα σου λένε θεά είσαι, ξέρει τώρα. Ναι. Το σύνδρομο. Αυτοί που δεν είναι γλυφτρόνια και είναι άντρα. Τι σου είπαν για το σκούρο. Κάποιοι μου είπαν ότι είσαι πολύ πιο καλή τώρα γιατί είσαι πιο γίνη, πιο σεξι, πιο. Αυτό. Τι άλλο. Αλυτό. Ναι, αλυτόβια. Ναι. Και κάποιοι μου είπαν ότι αίρεση, έχασες όλη τη λάμψη του ξανθού. Τώρα, άμα περπατάς στον δρόμο, δεν θα γυρνάει κανένα αντρικό κεφάλι να σε κοιτάξει. Τι λες. Και λέω, δεν πειράζει. Εσύ πιστεύεις ότι οι άντρες εμείς κοιτάμε τα μαλλιά. Πιστεύω ότι η ξανθιά είναι πιο εντυπωσιακή. Την κοιτάς μια ξανθιά. Όχι, οι άντρες δεν κοιτάτε τα μαλλιά, οι άντρες κοιτάτε άλλα πράγματα. Την πίσω κίνηση. Ναι, και την πάνω. Και την πάνω κίνηση. Αυτά. Πάνω κίνηση έχεις μια χαρά από ό,τι βλέπω, αλλά μπήκε σε. Έχω δει και την πίσω, αλλά τώρα έτσι πως ήρθες δεν μπορώ να κάνω κρίση. Μετά, στο φεύγα θα με δεις. Στο. Δεν θα φεύγω.